είμαστε πάλι μπροστά σε μια τραγωδία, η οποία είναι μια τραγωδία που είχε προαναλυθεί κατά κάποιο τρόπο, όπως και πολλές άλλες που έχουν συμβεί στον τόπο μας. Δυστυχώς, διότι υπάρχουν κενά στην νομοθεσία, υπάρχουν προβλήματα στην εφαρμογή της. Καταπέλτησε ο Χαράλαμπος Φασφουλάς μετά την πτώση του φωνικού βράχου στην Αγία Φωτιά, με τον γεωλόγο να περιγράφει τα σοβαρά θεσμικά κενά που αποδυναμώνουν την προληπτική θωράκιση της Κρήτης απέναντι σε τέτοια φαινόμενα, όπως και τις σοβαρές παθογένειες του ελληνικού κράτους. Υπήρχε πρόβλημα εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Φαίνεται δηλαδή κάτω από το βράχο αυτό να υπήρχε μία σπηλαίωση, μία υποσκαφή όπως λέμε. Η ιδιαιτερότητα της περιοχής έχει να κάνει με το γεγονός ότι έχουμε σκληρά πετρώματα όπως αυτή η βράχη ανάμεσα σε άλλα μαλακά πετρώματα. Τα μαλακά πετρώματα υποσκάπτονται πιο εύκολα, διαβρώνονται από το νερό της βροχής, με αποτέλεσμα τα σκληρά να βρίσκονται σε κάποιο κενό, ας το πούμε, χωρίς να υπάρχει από κάτω αντιστήριξη να τα σηκώσει. Και είναι θέμα χρόνου πότε τα κομμάτια αυτά θα σπάσουν. Προειδοποιήσεις για το πρόβλημα με τον βράχο στη δυτική πλευρά της πλαγιάς της Αγίας Φωτιάς, που είχε καταρρεύσει πριν από χρόνια και σήμερα, όπως λέει, επικρέμεται πάνω από τον οικισμό, είχε απευθύνει στην περιφέρεια Κρήτης ο Αργύρης Πανταζής την εποχή που ήταν αντιδήμαρχος το 2017. Είχα αποστείλει τότε, γιατί είναι ένα φαινόμενο το οποίο είναι διαρκώς σε εξέλιξη, δεν είναι τωρινό. Έχει δώσει πολλά σημάδια και επικίνδυνα σημάδια αρκετές φορές. Ήρθε κλιμάκιο της περιφέρειας λοιπόν, χαρτογράφησαν την περιοχή, έλαβαν κάποια μέτρα, τι έγινε? Βεβαίως ήρθε κλιμάκιο της περιφέρειας, αλλά δυστυχώς από τότε έως και σήμερα δεν έχει κάνει απολύτως καμία παρέμβαση. Μα απολύτως καμία. Δηλαδή έμειναν στην αποτύπωση, τους έδειξα συγκεκριμένα σημεία τότε, θυμάμαι, και κάποιους βράχους οι οποίοι ήταν άκρος επικίνδυνοι. Στη σκιά της τραγωδίας στην Αγία Φωτιά επικρατεί ανησυχία και σε άλλα τουριστικά θέρετρα με τους τεράστιους βράχους, όπως στην περιοχή της Λιγαριάς. Κρέμονται παντού βράχια. Είναι βραχώδης εδώ η περιοχή. Είναι επικίνδυνα. Πολλά πράγματα πρέπει να ελεγχθούν και δεν πρέπει να χάνονται ζωές στη σημερινή εποχή που ζούμε από τέτοια πράγματα. Τώρα, όπως είπατε, με την αφορμή της Αγίας Φωτιάς, παρατηρήσαμε τα βράχια που υπάρχουν εδώ πέρα, πόσο επικίνδυνα είναι για τα σπίτια που είναι χτισμένα από κάτω. Και αυτός ο βράχος προκαλεί ανησυχία σε δημότες, καθώς η περίπτωση αποκόλλησής του θα παρασύρει τα πάντα στο πέρασμά του πριν καταλήξει στο δρόμο. Μάλιστα, ο τηλεοπτικός φακός είχε καταγράψει τον επίμαχο βράχο και τον Ιούλιο του 2016, με τους αρμόδιους τότε να είναι καθησυχαστικοί, ενώ οι εικόνες 6 χρόνια μετά προκαλούν προβληματισμό. Με κανένα σεισμό ή μπορεί να πάρει κάτω και να πάει στα σπίτια από κάτω να κάνει ζημιά, ή μπορεί και άνθρωπο να τύχει, αυτοκίνητο να τύχει στον δρόμο από κάτω, να πέσει ή να πέσει απάνω. Δημότες τονίζουν την ανάγκη η αρμόδια υπηρεσία του Δήμου Μαλεβιζίου να ελέγξει διάφορα σημεία προκειμένου να αποφευθούν τυχόν επικίνδυνες καταστάσεις στο ενδεχόμενο ενός σεισμού ή ακραίων καιρικών φαινομένων. Πρέπει να κάνουν πραγματογνωσία οι υπεύθυνοι και οι ειδικοί και να προστατεύσουν τον κόσμο και τις περιουσίες τους. Και από την άλλη μεριά υπάρχει, από το άλλο ρέμα, ναι, από την Αγία Μαρίνα προς τα κάτω υπάρχουν βράχια αριστερά, ναι, οι οποίοι είναι στον αέρα. Και στις καμάρες του Δήμου Φεστού, δημότες τονίζουν την ανάγκη άρσης των επικίνδυνων σημείων με τεχνικές παρεμβάσεις, όπως σε αυτό το σημείο όπου καταγράφονται κατακρημνήσεις βράχων, φαινόμενο που δεν συνδέεται με το πρόσφατο βουητό, όπως επισήμανε ο Ευθύμιος Λέκας. Επειδή η περιοχή έχει, όπως εδώ που είμαστε, κάποιες πολύ απότομες πλαγιές, θέλει μια προσοχή από τις καταπτώσεις που πάνε προς το οδικό δίκτυο. Εδώ που είμαστε έχει γίνει παλιότερα μια μεγάλη κατάπτωση.